Καλησπέρα, είμαι ο Ζέιτ Χωράνη, ένας εκ των ιδιοκτητών του Stay Hostel, το Stay Team. Σας καλωσορίζω στο... Σας καλωσορίζω στο Stay Hostel, το οποίο είναι ένα φρέσκο κατάλημα της πόλης και ιδιαίτερο και πρωτότυπο, καθώς είναι το πρώτο hostel στη Βόρειο Ελλάδα με αδειοδότηση από τον ΕΟΤ. Το οποίο το κατασκευάσαμε με όλο το μεράκι και με όλη την εμπειρία που είχαμε από τα ταξίδια μας, γινώντας τα hostel της Ευρώπης και του κόσμου, παίρνοντας τα καλά στοιχεία από όλα και συνδυάζοντάς τα μέσα σε ένα κτίριο το οποίο έχει κοντεύει δυναμικότητά του στις 200 κλίνες και το κάνει το μεγαλύτερο σε δυναμικότητα στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό αυτό το πρωτότυπο, τι θα δει ο επισκέπτης? Καταρχήν, το concept του stay είναι υβριδικό hostel. Το υβριδικό hostel σημαίνει ότι συνδυάζει δηλαδή την φθηνή διαμονή με την ποιοτική διαμονή, έτσι. Και έχει μεγάλη γκάμα δωματίων, τύπους δωματίων που μπορεί κάποιος να επιλέξει για να διαμείνει. Δηλαδή έχουμε και ιδιωτικά δωμάτια με δικό τους μπάνιο, αν κάποιος δεν θέλει να συγκατοικήσει, ας πούμε, στο ίδιο δωμάτιο και χρησιμοποιώντας κοινόχρηστα τα μπάνια. Έχουμε και τα αμιγώς δωμάτια κοιτώνες που ξεκινάει από δίκλινο, τετράκλινο, εξάκλινο μέχρι και οχτάκλινο, χωρισμένα σε μεικτά και σε γυναικεία. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι έχει ένα hostel έχει πολλά να προσφέρει στον άνθρωπο πέρα από την διαμονή, τη συναστροφή με τους συγκατοίκους του, να γνωρίσει νέο κόσμο, να ανταλλάξει εμπειρίες και σκέψεις και να του μείνει κάτι ξεχωριστό από μια επίσκεψη στην πόλη μας εδώ, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Το κτίριο κατασκευάστηκε με τις προδιαγραφές του νόμου για ξενώνα φιλοξενίας νέων. Δηλαδή διαθέτει απλόχερα κοινόχρηστους χώρους σε έμβαδο που μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο, και τα δωμάτια είναι ευρύχωρα, όχι σαν κάποια άλλα που μπορείς να δεις, ας πούμε, στο εξωτερικό. Γι' αυτό λέω ότι είναι παραξηγημένη η έννοια του hostel και πάμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Παρήγορο είναι, όπως λέγαμε και πριν, η προσέλευση των Ελλήνων, ας πούμε, και η προτίμησή τους σε τέτοιο κατάλημα, και μόνο για την εμπειρία, γιατί είναι κάτι καινούριο και φρέσκο.